εικόνα του Άρη κόντρα στον Ατρόμητο. Το μάτς κάνει σέντρα σε λιγότερο από ένα τέταρτο και κλείνει, ρίχνει την αυλαία των πρώτων παιχνιδιών της προημιτελικής φάσης του θεσμού. Ξέρω ότι ο Κώστας δεν κρατιέται για να σχολιάσει τα όσα είδε στο βίντεο, αλλά θα του τη χαλάσω και θα μιλήσουμε πρώτα για Άρη. Έλα Κωστή. Θα πέσει η δραματικότητα. Θα ξεκινήσουμε με Άρη. Ο ΠΑΟΚ πουλάει πιο πολύ γιατί κάνει πρωταθλητισμό. Γενικά να μην εξαρτάσαι τόσο πολύ από αριθμούς. Γενικά στη ζωή σου. Κοίταξε, εγώ νιώθω σαν αριθμός. Έχω γίνει κατά κάποιο τρόπο καλός ή κακός αριθμός. Δυστυχώς είμαι κοινικός στην προσέγγιση μου στη ζωή. Αυτό ξεκίνησε από τη στιγμή που διώξαν τους 27 συμμαθητές μου, οι γυναίκες τους, μόλις χάσαν τη δουλειά τους μετά από 5 μήνες. Οπ, λέω, εδώ είμαστε νούμερα. Μετά με φώνασε το αφεντικό επάνω, μου λέει, πας καλά, έχω παράπονα από παοξίδες, αργιανούς και τα λοιπά, αλλά δεν μπορώ να σε διώξω γιατί φαίνεται, λέει, μεγάλη ακροματικότητα. Άρα τα νούμερα σε κρατάνε. Άρα νιώθω νούμερο. Το νούμερο... ναι, διφορούμενο. Λοιπόν... λοιπόν, ο Άρης παίζει με 4 εξτρέμ στη μεσοκριτική του γραμμή. Παίζει με τον Κουέστα τερματοφύλακα. Το καλό παιχνίδι που έκανε ο Στρούγγεν δεν του δίνει το δικαίωμα να παίξει πάλι, γιατί το έκανε με τον Πανιόνιο. Θα πάει ο Ρόουζ από εκεί. Ο παίκτης που έπαιξε 4 θέσεις στον Άρη με άριστα του 10 πήρε πάνω από τα 7. Ο Κορχούτ επανέρχεται αριστερά. Ενώ ο Δελυγής με τον Βέλερ, ο οποίος φαίνεται ότι φλερτάρει πολύ με την ΑΕΚ, θα είναι το δίδυμο. Ο Μαρτίγια με τον Σάσα καθαρά το εξάρι και το οχτάρι του Άρη. Και από εκεί και πέρα έχουμε χωρίς σέντερφορ κλασικό, καθώς και οι δύο είναι, ο ένας είναι προβληματικός τραυματίας, ο άλλος και προβληματικός και αργός και με το δελτίο και πρόβλημα, και αυτός έχει θέματα. Άρα πάει λοιπόν με τον Λάρσον κορυφή, τον Τεγκινή σωστά από πίσω και όχι στη γραμμή, με τον Γκάμα αριστερά και τον Φετβαζίδη με τα ανάποδα πόδια. Ο Άρης δείχνει από τη σύνθεσή του ότι θα πάει σε ένα 4-2-3-1 ή 4-4-2 με εξτρεμοειδή τετράδα, με τρίπλα, με διοίκηση με ένας με έναν, σε μια άμυνα η οποία είναι ψηλά καλή αλλά αργά, αργή χαμηλά. Δεν θα πρέπει να σηκώσει, όπως είπε ο προπονητής, στη θεωρία την μπάλα, όσο δυνατόν λιγότερες φορές σηκώσουμε την μπάλα, περισσότερες πιθανότητες έχουμε να πάμε σε ένας με έναν και να δημιουργήσουμε καταστάσεις στο κάτω μέρος, στο χαμηλό παιχνίδι, το οποίο μας βολεύει απέναντι στον Ατρόμη, το οποίο σήμερα φαίνεται ότι θα παίξει πολύ πιο αμυντικό, με πιο αμυντικογενή τακτική, καθώς και ο Παντελίδης βλέπει ότι πρέπει να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Τώρα, από εκεί και πέρα να πω, ο κόσμος πολύ δεν υπάρχει, έχει ένα καλό κρύο στη Θεσσαλονίκη και καλή υγρασία. Να πω ότι υπάρχει καπέλο 5 ευρώ για την ενίσχυση της ΚΑΕ Άρης, όπου θα προσπαθήσουν έτσι οικογενειακά και ο ερασιτέχνης είναι εκεί, καθώς η ΚΑΕ Άρης έχει πολλά προβλήματα οικονομικά και διοικητικά. Στο άλλο κομμάτι, να πω ότι πριν από λίγο ζήτησε αλλαγή ο Άρης στο παιχνίδι το επαναληπτικό. Η ΕΠΟ όρισε την επόμενη 5-8 η ώρα το μάτς Ατρόμητος Άρης, τη ρεβάνς του σημερινού παιχνιδιού. Ο Άρης με επιστολή του στην ΕΠΟ ζητάει αλλαγή και μέρας και ώρας. Και αυτό γιατί αν παίξουμε 8 η ώρα θα τελειώσουμε 10, αν έχει καμία παράταση θα πάμε μετά τις 11. Όπως και να έχει το ζήτημα, θα μείνουμε στην Αθήνα, θα γυρίσουμε την Παρασκευή στην Αθήνα και έχουμε μεγάλο μάτς με την ΑΕΚ στο Κλειάνης Βικελίδης, Άρης ΑΕΚ, ένα μάτς στο οποίο κλείνει πολλά. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν του κάνουμε τη χάρη ή αν ο Ατρόμητος συμφωνήσει, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να συμφωνήσει και η αντίπαλος ομάδα. Δεν ξέρω αν θα κάνει ο Ατρόμητος. Λοιπόν, να βάλουμε... Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία.
με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιεις θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.